Λοιπόν, διάβασα με μεγάλη χαρά ότι σήμερα θα εφαρμόσουμε υπέροχη σοκολατοθεραπεία. Σήμερα θα κάνουμε βουτιά σε σοκολάτα. Και ήρθε με πολύ χαρά γιατί την έκανε και η ίδια στον εαυτό της. Ξέρετε ότι είναι το καλύτερο παράδειγμα όταν τα κάνουμε και ενθουσιαζόμαστε, γιατί δεν είναι πάντα όλες οι συνταγές πετυχημένες. Έτσι, δεν είναι κάποιοι θα σου βγει πιο πετυχημένοι, μια άλλη δεν σου κάτσουν τόσο καλά τα συστατικά. Μου δίνεις πάσα τώρα να πω το εξής, ότι με ρωτάνε πολλές κοπέλες σε μηνύματα εάν τις συνταγές και τις θεραπείες που δείχνουμε κάθε φορά εδώ τις εφαρμόζω και ίδια. Mm-hmm. Εννοείται ότι τις εφαρμόζω ίδια. Άλλωστε είναι οι αγαπημένες μου συνταγές που κάνω, που τις έχω εφαρμόσει και έχω δει αποτελέσματα. Και πραγματικά χρυσή είναι γνώση, είναι και να μεταδίδονται. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, αυτή είναι η χαρά. Οπότε ναι, τις κάνω και εγώ. Και έχει πολύ λαμπερή επιδερμίδα. Μπορεί να μην φαίνεται, γιατί ορισμένες φορές φοράμε πολύ έντονο μακιγιάζ, make-up στην ουσία, που δεν αφήνει το εφέ της λάμψης, γιατί δεν πρέπει στην τηλεόραση να υπάρχει αυτό, εν πάση περιπτώσει. Όμως είναι καταπληκτική επιδερμίδα, σας το επιβεβαιώνω μετά εγώ που βρισκόμαστε εσένα. Σε. Μετά τώρα, από εσένα. Έλα, Ειρηνή, έλα, σου παρακαλώ. Γιατί και εγώ τις δικές θεραπείες κάνω. Πάμε, φύγαμε. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μια σοκολατοθεραπεία, η οποία σοκολατοθεραπεία είναι ό,τι καλύτερο για την επιδερμίδα μας και δεν στερείται τίποτα τις θεραπείες που κάνουμε σε διάφορα Ινστιτούτα αισθητικής. Mm-hmm. Να πούμε ότι η σοκολάτα είναι πλούσια σε πολυφενόλες, έχει αντιγυραντική ιδιότητα, πλούσια σε βιταμίνη Ε, ενυδατώνει, τονώνει, αναζωογονεί το δέρμα και το πιο σημαντικό, μας φτιάχνει και την διάθεση. Φυσικά. Οπότε ξεκινάμε. Σήμερα θα δείξουμε ένα peeling, το οποίο είναι τονωτικό και μας βοηθά να αποδεσμεύσουμε τα νεκρά κύτταρα από την επιδερμίδα και θα ακολουθήσουμε με μια αναζωογονητική ενυδατική μάσκα προσώπου. Ναι, φυσικά, διότι αν δεν έχεις καθαρή επιδερμίδα δεν πρόκειται κανένα απολύτως να στρώσει προϊόν. Προϊόν να στρώσει και καμία ουσία να διεισδύσει εφόσον είναι καλυμμένη από νεκρά κύτταρα η επιδερμίδα. Σκόνες, μείγμα. Βέβαια. Λοιπόν, ξεκινάμε. Mm-hmm. Λοιπόν, φτιάχνουμε το peeling μας, το οποίο αποτελείται από μία κουταλιά του γλυκού, ζάχαρη. Ένα κουταλάκι ζάχαρη, ένα κουταλάκι κακάο, ένα κουταλάκι ελαιόλαδο και 4 σταγόνες χυμός πορτοκάλι. Ναι. Βέβαια, να πούμε τώρα ότι σιγά σιγά που βγαίνει για τα καλά ο ήλιος, η χρήση οξέων που περιέχονται στα εσπεριοειδή πρέπει να σταματήσει. Έτσι. Mm-hmm. Και σήμερα αν τι κάνουμε τη θεραπεία. Άλλες φορές, άλλες μέρες δηλαδή, να μην χρησιμοποιούμε χυμό από εσπεριοειδή. Εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, βάλαμε το κακάο μας, βάλαμε το ελαιόλαδό μας και θα τελειώσουμε με το χυμό πορτοκάλι. Ωραιότατο. Παίρνεις λοιπόν, μισό πορτοκάλι δηλαδή. Μισό πορτοκάλι. Και αρχίζεις να δουλεύεις το μείγμα ώσπου γίνει μία πάστα. Ανακατεύουμε να ενοποιηθούν όλα τα υλικά μας και σε καθαρό πρόσωπο, νοπό, εφαρμόζουμε το προϊόν αυτό σε λαιμό και πρόσωπο, αποφεύγοντας την περιοχή γύρω από τα μάτια, mm-hmm, για 1-2 λεπτάκια. Γιατί είναι πολύ ευαίσθητη η περιοχή και γιατί σπάει και γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και είναι αρκετή για να αποδεσμεύσει τα νεκρά κύτταρα. Θα το κάνεις? Θα το κάνω. Θες να το κάνω τώρα, δηλαδή θες να μου πεις, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μπορώ όμως να μου δοκιμάσεις. Έλα, σου πω, σπρώξω λίγο. Άρα, μπράβο, δώστε μου εμένα εδώ. Συνέχισε εσύ να δουλεύεις το υπόλοιπο. Λοιπόν, και τώρα τι έχουμε? Συνεχίζουμε με τη μάσκα μας. Καλά, μιλήσεις σε καριόκα εντωμεταξύ, έτσι. Είναι φοβερό, μπορώ λίγο να δοκιμάσω. Μην τρώγεται. Ό,τι περισσέψει το τρώμε. Καταπληκτικό. Κάνει και ωραίο γλυκό, δηλαδή. Αν δεν σα κάτσει η μάσκα, μην ανησυχείτε το peeling. Για πες. Λοιπόν, ακολουθούμε με τη μάσκα προσώπου. Πώς βάση θα έχουμε το γιαούρτι, γιαούρτι με όλα τα λιπαρά, φρέσκο. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα κουταλάκι του γλυκού γιαούρτι. Θα το βάλω και θα το αφήσω μέχρι να φύγεις για να δω το εφέ του, το θεαματικό. Mm-hmm. Θα βάλουμε μία κουταλιά του γλυκού κακάο. Ωραία. Και τώρα, σε αυτό το σημείο, οι κυρίες που έχουν ξηρό, όριμο, αφυδατωμένο δέρμα, βάζουν ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Uh-huh. Οι κυρίες που έχουν μεικτό, λιπαρό δέρμα, βάζουμε λίγες σταγόνες χυμό πορτοκάλι. Α, μάλιστα. Έχουμε επομένως αυτή την εναλλακτική στην περίπτωση που. Ανάλογα με τον τύπο της επιδερμίδας του κάθε τηλεθεατή. Αυτή η συνταγή να πούμε ότι είναι και για τους άνδρες, έτσι. Γιατί να μην είναι για τους άνδρες? Δεν έχουν δικαίωμα στην ομορφιά οι άνδρες? Ή μήπως δεν τους ενδιαφέρει, νομίζεις? Σα-ίσα. Ανακατεύουμε τα υλικά μας. Εγώ έβαλα χυμό πορτοκάλι, αχα, στη μάσκα. Γιατί ταιριάζει στη δική σου περίπτωση. Βλέποντα μεταξύ πώς αρχίζει σιγά σιγά και απορροφάται από το δέρμα. Είναι φοβερό. Μόλις το 1 λεπτό που το έχω φορέσει. Είναι έτσι. Θαυματουργή αυτή η μάσκα. Πραγματικά να την εφαρμόσουν όλοι οι τηλεθεατές. Χριστίνα, μύρισε λίγο.
Και αυτό. Και αυτό. Μου βάζει, έχω task, παιδιά, τι να κάνω. Λοιπόν, άλλο πράγμα, αυτό μους έχει γίνει αυτό. Αυτό έχει γίνει μους, πραγματικά. Όπου και αυτό είναι καταπληκτικό. Γλάσο, αν εξαιρέσουμε το γιαούρτι. Λοιπόν, να πω ότι την μάσκα την αφήνουμε 20 λεπτά στο πρόσωπο, ναι, και στο λαιμό. Ναι. Ξεβγάζουμε με χλιαρό νερό. Μετά μην ξεγελαστούμε και νιώθουμε πολύ ενυδατωμένο το πρόσωπο και δεν βάλουμε ενυδατική κρέμα. Όχι, βέβαια. Μετά από τις θεραπείες ομορφιάς προσώπου, πάντα ακολουθεί ενυδατική μας κρέμα. Δεν μου λες, άμα τη βάλεις αυτή και κοιμηθείς, πειράζει. Πειράζει, ναι. Θέλει 20 λεπτά, Χριστίνα. Παραπάνω δεν. Καλό είναι να μην αφήνουμε τις μάσκες ομορφιάς πάνω από 20 λεπτά στην επιδερμή. Λόγω των σπεριδοειδών, δηλαδή. Όχι, γενικά. Η μάσκα αυτή θα ξεραθεί μετά τα 20 λεπτά. Και θα μας ενοχλεί και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Θες να δείξουμε κάποια άλλη φορά μάσκες που θα τις φοράμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Εγώ θέλω τώρα να πάω σε διάλειμμα για να φάω το υπόλοιπο δείγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τελειώσαμε, αυτό ήταν. Θαυμάσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα. Εγώ ευχαριστώ για τις υπέροχες ιδέες και για την υπέροχη τηλεθέαση. Γιατί κακά τα ψέματα μοσχοπουλάνε τα θέματά της με την ίδια υπέροχη μυρωδιά που έχουν. Έτσι είναι και τα χτυπήματά της στο YouTube και είναι ένας πολύ καλός δείκτης. Λοιπόν.